Γεια σας, είμαι ο Μινάς Ζασιγέννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα θα σας παρουσιάσω την 12η ενότητα του μαθήματος Συστήματα Παράλληλης και Καταναγμένης Επεξεργασίας. Τα θέματα που θα αγγίξουμε σε αυτή την ενότητα είναι κάποια παραδείγματα με τον νόμο AMDAL, δυναμικά και στατικά δίκτυα διασύνδεσης και αξιολόγηση των δικτύων διασύνδεσης. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο σκοπός λοιπόν της σημερινής ενότητας είναι η κατανόηση των βασικών δικτύων διασύνδεσης και η παρουσίαση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της κάθε κατηγορίας. Όπως είπαμε, αρχικά θα μιλήσουμε λίγο για τον νόμο του AMDAL που είχαμε θίξει σε προηγούμενη ενότητα. Έτσι λοιπόν θυμόμαστε ότι με τον νόμο του AMDAL είχαμε ορίσει το μέγιστο ποσοστό παραλληλοποίησης ή το speed up που μπορεί να επιτευχθεί σε ένα σύστημα όπου ο κώδικας, το πρόγραμμα που εκτελεί, έχει και σειριακά και παράλληλα μέλη. Και είχαμε αναφέρει ότι όσο μεγαλύτερο τμήμα κατέχει το σειριακό κομμάτι του προγράμματος, τόσο μικρότερα είναι τα μέγιστα ωφέλη, η μέγιστη παραλληλοποίηση που μπορεί να επιτευχθεί. Έτσι λοιπόν, θυμόμαστε από προηγούμενη ενότητα ότι η εξίσωση του νόμου του AMDAL είναι S ίσον TAF S προς TAF P, δηλαδή ο χρόνος ο σειριακός προς το χρόνο τον παράλληλο, δηλαδή 1 προς TS, το TS το μικρό είναι το ποσοστό της ακολουθιακής εκτέλεσης, συν TP προς P, το ποσοστό του χρόνου της παράλληλης εκτέλεσης, δηλαδή το τμήμα του προγράμματος μπορεί να εκτελεστεί παράλληλα προς P, προς τον αριθμό των επεξεργαστών. Αν θέλουμε να δούμε λοιπόν ένα παράδειγμα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι χωρίς να επηρεάσουμε την είσοδο, έξοδο και την κεντρική μονάδα, θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε ένα υπολογιστή, ένα σύστημα, κατά 5, ένα συντελεστή 5, με πενταπλάσιο κόστος. Όμως, ο επεξεργαστής χρησιμοποιείται κατά 50% και η είσοδος, έξοδος τον υπόλοιπο χρόνο. Αν ο επεξεργαστής κοστίζει το 1/3 του ολικού κόστους, το ερώτημα που καλούμαστε να απαντήσουμε είναι κατά πόσο συμφέρει αυτή η επένδυση. Έτσι λοιπόν, η δυνητική επιτάχυση κάνοντας μια αντικατάσταση στον τύπο του AMDAL της προηγούμενης διαφάνειας, έχουμε ότι είναι S ίσον 1 προς 0,5, γιατί 0,5 χρησιμοποιείται ο επεξεργαστής και 0,5 χρησιμοποιείται το υπόλοιπο τμήμα του συστήματος. 0,5 συν 0,5 δια 5 ίσον 1,67. Το νέο κόστος λοιπόν μπορεί να υπολογιστεί και αυτό με 2/3 επί 1 συν 1/3 επί 5, γιατί η CPU κοστίζει το 1/3 του υλικού συστήματος. Άρα 2/3 προς 1 είναι το κόστος που δεν αλλάζει, αλλά το 1/3 επί 5 είναι το κόστος το πενταπλάσιο που αλλάζει το επεξεργαστή. Το νέο κόστος λοιπόν υπολογίζεται σε 2,33, ενώ η δυνητική επιτάχυση σε 1,67. Άρα, βλέποντας και συγκρίνοντας αυτούς τους δύο αριθμούς, μπορούμε να υποθέσουμε ότι δεν συμφέρει η συγκεκριμένη επένδυση, γιατί με ένα κόστος 2,33 φορές παραπάνω επιτυχάνουμε μια επιτάχυση 1,67. Βέβαια, σε περίπτωση που είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε το κόστος για να πετύχουμε αυτή την επιτάχυση, τότε ασφαλώς δεν τίθεται ερώτημα. Οι πολλαπλοί επεξεργαστές στο ίδιο σύστημα αυξάνουν την πολυπλοκότητα. Εισάγεται λοιπόν ένας επιπλέον βαθμός πολυπλοκότητας λόγω της ανάγκης επικοινωνίας που έχουν οι επεξεργαστές. Βέβαια, αυτό είναι αναμενόμενο, αφού οι επεξεργαστές πρέπει να συγχρονίζονται και να επικοινωνούν, να ανταλλάσσουν μηνύματα προκειμένου να επιλύσουν ένα κοινό πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν να έχουν πρόσβαση σε κοινά δεδομένα. Όπως είχαμε δει, στο μάθημα αυτό υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις για την ικανοποίηση της διαμοίρασης των κοινών δεδομένων. Η πρώτη αρχιτεκτονική είναι η αρχιτεκτονική μοιραζόμενης μνήμης, Shared Memory Systems, όπου όλοι οι επεξεργαστές έχουν πρόσβαση στην ίδια κοινή περιοχή μνήμης. Και δεύτερον, υπάρχουν και τα συστήματα κατανεμημένης μνήμης, Distributed Memory System, που επικοινωνία επιτυχάνεται μέσω πέρασμα μηνυμάτων.
Η επικοινωνία ανάμεσα στους επεξεργαστές και στα δεδομένα είναι πολύ σημαντική. Ιδιαίτερα όταν έχουμε ένα πολύπλοκο παράλληλο πολύπλοκο πρόβλημα που θέλουμε να το εκτελέσουμε σε ένα παράλληλο και κατανεμμένο σύστημα, απαιτείται η επικοινωνία για να συγχρονίζονται και να κατανοούν το φόρτο εργασίας. Προκειμένου λοιπόν να επιτευχθεί αυτή η επικοινωνία, χρησιμοποιούνται δίκτυα διασύνδεσης, interconnection networks. Αυτά τα δίκτυα χρησιμοποιούνται είτε πάνω σε ένα σύστημα που έχει επεξεργαστές και κοινόχρηση μνήμη, είτε σε επεξεργαστές και συστήματα που βρίσκονται σε πολυυπολογιστές, σε απομακρυσμένα συστήματα. Σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιείται ένα δίκτυο διασύνδεσης. Τα δίκτυα διασύνδεσης χρησιμοποιούν διεθνή πρότυπα προκειμένου να είναι εύκολη η διασύνδεση διαφορετικών υπολογιστών από διαφορετικούς κατασκευαστές. Για παράδειγμα, ένα δίκτυο διασύνδεσης είναι και το GigaBPS, όπου οι επεξεργαστές και οι υπολογιστές επικοινωνούν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας το TCP/IP πρωτόκολλο, ένα διεθνή πρότυπο. Τα δίκτυα διασύνδεσης κοινής μνήμης, βέβαια, δηλαδή δίκτυα διασύνδεσης που είναι πάνω στον ίδιο, στο ίδιο board, στο ίδιο motherboard, οι επεξεργαστές και η μνήμη, επειδή χρησιμοποιούνται μόνο από μια συγκεκριμένη εταιρεία, συνήθως δεν ακολουθούν διεθνή πρότυπα. Υπάρχουν πολλά και διαφορετικά δίκτυα διασύνδεσης. Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που βοηθούν στην επιλογή του κατάλληλου δίκτυου διασύνδεσης για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα είναι τα παρακάτω. Το εύρος ζώνης, πολύ σημαντικό, που είναι ο μέγιστος αριθμός μετάδοσης πληροφοριών μέσα στο δίκτυο σε bit ανά σεκόν. Για παράδειγμα, μιλάμε για GigaBPS δίκτυο, όπου τα δεδομένα μεταδίδονται με 1 GB ανά σεκόν. 1 GB ανά σεκόν. Ένα άλλο είναι ο χρόνος πτήσης, flight time, δηλαδή ο χρόνος που χρειάζεται το σήμα για να διανύσει το μήκος των καλωδίων, χωρίς την καθυστέρηση λόγω επεξεργασίας ή αποθήκευσης για το φυσικό μέσο. Ένα άλλο είναι ο χρόνος μετάδοσης μηνύματος. Εξαρτάται από το πόσα bit είναι το μήνυμα και το εύρος ζώνης. Χρόνος μεταφοράς. Ο χρόνος μετάδοσης συν το χρόνο πτήσης. Επιβάρυνση αποστολέα. Ο χρόνος που χρειάζεται ο αποστολέας για να συσκευάσει το μήνυμα. Υπενθυμίζουμε ότι όπως π.χ. στα 7 επίπεδα του OSI, κάθε δίκτυο συσκευάζονταν από το κάθε επίπεδο καθώς προωθούνταν προς το κατώτερο επίπεδο για να αποσταλεί μέσω του φυσικού μέσου. Έτσι λοιπόν και στα δίκτυα διασύνδεσης έχουμε την έννοια της συσκευασίας του μηνύματος, δηλαδή για παράδειγμα τοποθετείτε μια επικεφαλίδα που είναι ποιος είναι ο αποδέκτης του μηνύματος και αν το μήνυμα είναι δεδομένα, εντολές ή κάτι άλλο και ούτω καθεξής. Ομοίως υπάρχει και επιβάρυνση παραλήπτη. Ο χρόνος που χρειάζεται λοιπόν ο παραλήπτης για να αποσυσκευάσει το μήνυμα, να απομακρύνει αυτές τις επιπρόσθετες πληροφορίες και να χρησιμοποιήσει το payload, δηλαδή το ωφέλιμο φορτίο του μηνύματος. Ο συνολικός χρόνος μετάδοσης υπολογίζεται με την πρόσθεση 4 μετρικών. Την επιβάρυνση του αποστολέα, το χρόνο πτήσης, το μέγεθος μηνύματος εύρος ζώνης και την επιβάρυνση παραλήπτη. Βέβαια, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στα χαρακτηριστικά των δικτύων διασύνδεσης μας απασχολεί επίσης και το κόστος, όπως σε κάθε αρχιτεκτονική εξάλλου. Γιατί κάποια δίκτυα διασύνδεσης έχουν πολύ μεγαλύτερο κόστος υλοποίησης, βέβαια έχουν άλλα χαρακτηριστικά, από κάποια άλλα. Και επίσης, στο κόστος, θα πρέπει να σκεφτόμαστε τόσο το κόστος του φυσικού μέσου, για παράδειγμα τα καλώδια, όσο και του κόστους των ειδικών καρτών προσαρμογής, network adapters, που θα πρέπει να τοποθετηθούν στους υπολογιστές. Μάλιστα, αν επιλέξουμε κάποια δίκτυα διασύνδεσης που απαιτούν ειδικές διεπαφές για τις κάρτες δικτύου, τότε θα αναγκαστούμε να χρησιμοποιήσουμε και πολυυπολογιστές, όπου υποστηρίζουν αυτές τις συγκεκριμένες διεπαφές. Ας δούμε ένα παράδειγμα υπολογισμού για ένα πολύ τυπικό δίκτυο διασύνδεσης που συναντάμε στα κατανεμημένα συστήματα, που είναι το Gigabit Ethernet. Το Gigabit Ethernet, όπως ξέρουμε, έχει ταχύτητα 1000 Mbit ανά δευτερόλεπτο. Η επιβάρυνση αποστολέα και του παραλήπτη είναι αντίστοιχα 100 μικροσεκόντ και 200 μικροσεκόντ. Αν το μήκος είναι 100 μέτρα,
και θέλουμε να αποστείλουμε 1000 byte, δηλαδή 8000 bit, η ταχύτητα σε ένα μεταλλικό αγωγό είναι το 50% της ταχύτητας του φωτός, δηλαδή 150.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Ο χρόνος πτήσης είναι 0,1 χιλιόμετρο προς 150.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, δηλαδή 0,67 μικροσεκόντ. Ο χρόνος λοιπόν μετάδοσης υπολογίζεται ως μέγεθος μηνύματος προς εύρος ζώνης, δηλαδή 8.000 bit προς 1.000 megabit, δηλαδή 8 μικροσεκόντ. Ο συνολικός χρόνος είναι η άθροιση όλων των ανωτέρων. 100 μικροσεκόντ επιβάρηση αποστολέα, 0,67 χρόνος πτήσης, 8 μικροσεκόντ χρόνο μετάδοσης και 120 μικροσεκόντ επιβάρηση παραλήπτη. Συνολικά λοιπόν υπολογίζεται σε 228,67 μικροσεκόντ για την μετάδοση ενός μηνύματος 1000 byte σε 100 μέτρα σε ένα δίκτυο διασύνδεσης gigabit. Τα δίκτυα διασύνδεσης μπορούμε να τα ταξινομήσουμε με διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι η λειτουργική ταξινόμηση, όπου χωρίζουμε σε δίκτυα πελάτη εξυπηρετητή, client service, οι εξυπηρετητές παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες στους υπόλοιπους κόμβους, παραδείγματος χάρη web server, database server κτλ. Ομότιμα δίκτυα peer-to-peer, οι κόμβοι είναι ισοδύναμοι και έχουν ίδια προνόμια, και αυτοσχέδια δίκτυα, όπου χωρίς κάποια κεντρική δομή δημιουργούνται δίκτυα, για παράδειγμα ασύρματα δίκτυα. Τα δίκτυα διασύνδεσης επίσης χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες ως προς την ευελιξία τους. Υπάρχουν τα στατικά δίκτυα διασύνδεσης, όπου όλες οι συνδέσεις πραγματοποιούνται κατά τον χρόνο σχεδίασης του συστήματος και δεν μπορούν να τροποποιηθούν, και οποιαδήποτε επικοινωνία πρέπει να υλοποιηθεί μέσα από αυτές τις προϋπάρχουσες συνδέσεις, και τα δυναμικά δίκτυα διασύνδεσης, όπου οι συνδέσεις μεταξύ δύο ή περισσότερων κόμβων δεν προϋπάρχουν, αλλά δημιουργούνται δυναμικά, καθώς τα μηνύματα δρομολογούνται μεταξύ των συνδέσμων. Οι δύο μεγάλες κατηγορίες δικτύων διασύνδεσης είναι περαιτέρω ανάλογα με τον τρόπο σύνδεσης της εξής κατηγορίες. Τα στατικά χωρίζονται σε στατικά μίας διάστασης, δύο διαστάσεων ή υπερκύλη, ενώ τα δυναμικά βασίζονται σε διάβλο, απλό διάβλο ή πολλαπλό διάβλο, ή σε διακόπτη, switch-based, απλού σταδίου, πολλαπλού σταδίου ή μεταγωγέα διαστάβλωσης. Σχηματικά λοιπόν έχουμε τη διαφάνεια που μας δείχνει τα δίκτυα διασύνδεσης, χωρίζονται σε στατικά και δυναμικά, και τις διάφορες υποκατηγορίες αυτών των δικτύων διασύνδεσης. Ένα δίκτυο διασύνδεσης αναπαρίσταται σαν ένας γράφος, όπου έχουμε κόμβους και ακμές. Οι κόμβοι αντιπροσωπεύουν επεξεργαστές, μεταγωγές ή μονάδες μνήμης, ενώ οι ακμές αντιπροσωπεύουν φυσικούς συνδέσμους μεταξύ των κόμβων. Το κόστος υλοποίησης συνδέεται με το πλήθος των ακμών που απαιτούνται. Δηλαδή, το πλήθος των ακμών είναι το πλήθος των καλωδίων και το πλήθος, ασφαλώς, των καρτών διασύνδεσης που θα συνδεθούν τα καλώδια. Η απόδοση δικτύου είναι ο χρόνος που απαιτείται για την επικοινωνία δύο κόμβων. Για παράδειγμα, ένας επεξεργαστής με έναν άλλον επεξεργαστή ή ένας επεξεργαστής με μία μνήμη. Τα δίκτυα διασύνδεσης έχουν κάποιους παραμέτρους τοπολογίας. Ένας από αυτούς είναι η διάμετρος. Ορίζεται σαν ο ελάχιστος αριθμός ακμών που συνδέει τους δύο πιο απομακρυσμένους κόμβους μεταξύ τους. Επιδιώκεται να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη αυτή η διάμετρος. Συνεκτικότητα είναι ο αριθμός των ακμών που πρόσκειται σε κάθε κόμβο. Ιδανικά, θα θέλαμε να είναι μια σταθερή τιμή ανεξαρτήτως του μεγέθους του δικτύου διασύνδεσης για την προσθήκη επιπλέον κόμβων με χαμηλό κόστος. Και η διαμερισιμότητα, όπου ένα παράλληλο υπολογιστικό σύστημα είναι διαμερίσιμο όταν το δίκτυο διασύνδεσης του συστήματος μπορεί να διαμεριστεί σε υποδίκτυα τα οποία διατηρούν την πλήρη λειτουργικότητα του αρχικού δικτύου, ή σε ανεξάρτητα υποσυστήματα, που σημαίνει ότι κάποιο δίκτυο διασύνδεσης δεν θα επεμβαίνει στην λειτουργία κάποιου άλλου.
Ας δούμε λίγο τι σημαίνει διαμερισιμότητα. Είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος τοπολογίας στα δίκτυα διασύνδεσης και έχουν αρκετά επιθυμητά χαρακτηριστικά τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τη λειτουργία και απόδοση. Για παράδειγμα, κάποια από τα χαρακτηριστικά αυτά είναι η ανοχή σφάλματος. Δηλαδή, όταν κάποιος επεξεργαστής ή υπολογιστής δυσλειτουργεί, τότε δεν καταραίει όλο το κατανεμημένο σύστημα, αλλά μόνο οι διαμερείς που περιλαμβάνουν το συγκεκριμένο επεξεργαστή. Εντοπισμός σφάλματος. Σε εφαρμογές που απαιτείται μεγάλη εξοπιστία, δεν εκτελείται μόνο σε μία διαμέρηση το πρόγραμμα, σε πολλαπλές διαμερίσεις για σκοπούς σύγκρισης των αποτελεσμάτων, εφόσον βέβαια έχουν το ίδιο πρόγραμμα και τα ίδια δεδομένα. Επίσης για την αποσφαλμάτωση. Μπορούμε να κάνουμε αποσφαλμάτωση σε πολύ λιγότερους κόβους προκειμένου να βρεθεί το σφάλμα. Και ασφαλώς πολλαπλούς ταυτόχρονους χρήστες, εφόσον έχουμε πολλαπλές ανεξάρτητες διαμερίσεις, είναι δυνατόν να έχουμε πολλαπλούς ταυτόχρονους χρήστες, καθένας από τους οποίους μπορεί να τρέχει διαφορετικό παράλληλο πρόγραμμα. Επίσης, τα χαρακτηριστικά των διαμερίσιμων παράλληλων συστημάτων είναι η αυξημένη χρησιμοποίηση του συστήματος. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα μόνο το 1/4 των κόμβων του συστήματος, οι υπόλοιποι κόμβοι μπορούν να διατεθούν για κάτι χρήσιμο, για κάτι διαφορετικό. Η χρήση του βέλτιστου αριθμού επεξεργαστών, χρησιμοποιώντας περισσότερους επεξεργαστές, μπορεί να αυξηθεί ο χρόνος εκτέλεσης του προγράμματος, οπότε θα πρέπει να επιλεχθεί κατάλληλα ο αριθμός των επεξεργαστών που θα απασχολήσουμε σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Τα δίκτυα διασύνδεσης μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες. Στα δίκτυα πλήρους διασύνδεσης, Complete Connect Networks, πλήρης διασυνδεσιμότητας, και τα δίκτυα περιορισμένης διασύνδεσης, τα Limited Connection Network, LCN. Τα δίκτυα πλήρους διασύνδεσης καταλαβαίνουμε ότι είναι τα πιο ακριβά δίκτυα διασύνδεσης. Σε αυτή την κατηγορία κάθε κόμβος συνδέεται με όλους τους άλλους κόμβους, γι' αυτό και είναι πλήρης διασύνδεσης. Εγγυώνται βέβαια τη ταχεία μετάδοση των μηνυμάτων, επειδή το μήνυμα πρέπει να διασχίσει μόνο μία ακμή. Τα μειονεκτήματα βέβαια είναι ότι για νη κόμβους απαιτούνται νη επί νη πλεινά δια δύο ακμές, το κόστος είναι απαγορευτικό για μεγάλο νη, γιατί αυξάνεται όπως καταλαβαίνουμε με γεωμετρικούς ρυθμούς. Για νη ίσον 6 απαιτούνται 15 σύνδεσμοι. Στη διαφάνεια βλέπουμε ένα δίκτυο πλήρης διασύνδεσης. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο κόμβος 1 συνδέεται με όλους τους άλλους κόμβους. 6, 5, 4, 3, 2. Κόμβος 2 ομοίως με όλους τους άλλους κόμβους. Άρα λοιπόν ο κάθε κόμβος συνδέεται με όλους τους άλλους κόμβους. Εδώ πέρα απαιτούνται 15 ακμές λοιπόν για να υλοποιηθεί αυτό το δίκτυο. Άμα μάλιστα τοποθετήσουμε και άλλο κόμβο, τότε το κόστος αυξάνεται κατά πολύ. Στα δίκτυα περιορισμένης διασύνδεσης, κάθε κόμβος δεν συνδέεται με κάθε έναν από τους υπόλοιπους κόμβους, παρά με κάποιους γειτονικούς. Η μετάδοση μηνυμάτων από τον κόμβο αποστολέας στον κόμβο παραλήτη γίνεται διαμέσου άλλων κόμβων, δηλαδή υπάρχουν κόμβοι που μεταφέρουν μηνύματα ως διαμεσολαβητές από τον ένα κόμβο σε κάποιον επόμενο. Ένα παράδειγμα, το πιο απλό παράδειγμα, είναι το γραμμικό δίκτυο, το Linear Network, στο οποίο κάθε κόμβος είναι συνδεμένος με δύο άλλους, εκτός από τον πρώτο και τον τελευταίο. Έτσι λοιπόν, στο γραμμικό δίκτυο, ο πρώτος συνδέεται με τον δεύτερο, ο δεύτερος με τον τρίτο και το καθεξής, ο νη πλην 1 συνδέεται με το νη. Πολύ απλή κατασκευή. Σειριακή κατασκευή, και για την διασύνδεση νη επεξεργαστών να απαιτούνται μόνο νη πλην 1 σύνδεσμοι, με αποτέλεσμα ο χρόνος επικοινωνίας να έχει άμεση σχέση με τη μεταξύ τους απόσταση. Άρα αυτό σημαίνει ότι ένας κόμβος που είναι απομακρυσμένος επικοινωνεί πιο αργά με υπολείπου κόμβους. Μπορεί βέβαια να συνδέσουμε τις άκρες του προηγούμενου γραμμικού δικτύου διασύνδεσης και να δημιουργήσουμε ένα δακτύλιο. Αυτό ονομάζεται ένα D-torus, δηλαδή δακτύλιος μιας διάστασης. Η αρχιτεκτονική αυτή προκύπτει από το γραμμικό δίκτυο άμα συνδέσουμε τον πρώτο και τον τελευταίο κόμβο. Κάθε κόμβος έχει δύο γείτονες και απαιτούνται νη συνολικά συνδέσεις. Σε περίπτωση βέβαια που χρησιμοποιείται ένα κοινό μέσο διασύνδεσης, τότε όπως γνωρίζουμε και από την αρχιτεκτονική υπολογιστών, απαιτείται μια διατησία διάβλου.
που να αποφασίζει κάθε φορά ποιος κόμβος θα έχει την κυριότητα του διάβλου για να στείλει, και να στείλει μηνύματα σε κάποιον άλλον. Υπάρχουν 6 αλγόριθμοι. Ο αλγόριθμος αλυσίδας, Daisy Chain, όπου με μια στατική ανάθεση προτεραιοτήτων όλοι οι κόμβοι θεωρούνται ότι βρίσκονται σε μια σειρά και ο κόμβος που έχει τη μεγαλύτερη προτεραιότητα κάθε φορά στέλνει τα μηνύματα. Μπορεί να υπάρχει σε κυκλική αλυσίδα, ότι όλοι βρίσκονται σε μια κυκλική σειρά και μεταφέρεται ένα token από κόμβο σε κόμβο, για παράδειγμα από δεξιά προς αριστερά, και όσο πιο μακριά είναι ένας κόμβος από το token, τόσο χαμηλότερη προτεραιότητα έχει. Άλλοι αλγόριθμοι διαιτησίας διάβλου είναι ο αλγόριθμος εκπεριτροπής round robin, όπου παρέχεται με κυκλικό τρόπο κάθε κόμβος να έχει ένα σταθερό κουβάντο χρόνου που χρησιμοποιεί όταν έρθει η σειρά του, δεν υπάρχει κεντρικός ελεκτής. Ο αλγόριθμος περιόδευσης, ένας κεντρικός ελεκτής ελέγχει διαδοχικά ποιος έχει θέσει το αίτημα για επικοινωνία και δίνει τον έλεγχο κυκλικά. Ο αλγόριθμος λιγότερα πρόσφατα χρησιμοποιούμενου, LRU, οι αιτήσεις τοποθετούνται σε μια σειρά από τον ελεκτή και εξυπηρετούνται με LRU, δηλαδή αυτός που έχει το λιγότερο χρόνο να στείλει να χρησιμοποιήσει το διάβλο, αυτός θα έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα. Ο αλγόριθμος εξυπηρέτησης κατά σειρά άφιξης. Άρα λοιπόν τοποθετούνται όλες οι αιτήσεις σε μια ουρά και αυτό που είναι κάθε φορά στην κεφαλή της ουράς αποφασίζει ποιος θα έχει τη διαιτησία του διάβλου. Επίσης υπάρχουν δίκτυα περιορισμένης διασύνδεσης όπως δύο διαστάσεων. Πριν είχαμε μιλήσει για μία διάσταση, ο αντιτόρους, τώρα αναφερόμαστε σε δίκτυα δύο διαστάσεων. Εδώ πέρα σημαίνει ότι συνδέουμε τους υπολογιστές με τρόπο ώστε να σχηματίζουν ένα πλέγμα. Κάθε πλευρά του πλέγματος έχει τετραγωνική ρίζα του νη κόμβους και η διάμετρος του πλέγματος είναι 2 επί τετραγωνική ρίζα του νη μείον 1. Είναι μια ελκυστική αρχιτεκτονική από άποψη ηλεκτρικής καλωδίωσης και χρησιμοποιείται συχνά σε παράλληλες μηχανές. Σε δίκτυο πλέγματος δύο διαστάσεων μπορεί να επεκταθεί με σύνδεση κάθε κόμβο του πλέγματος με τον απέναντί του και να σχηματίσει το διδιάστατο πλέγμα 4 πλησιέστερων γειτόνων. Στο α βλέπουμε ένα κλασικό πλέγμα όπου κάθε κόμβος συνδέεται με τους γειτονικούς του. Στο β βλέπουμε ένα 2D torus, δηλαδή ένα 2D with wraparound links, όπου οι ακριανοί κόμβοι συνδέονται μεταξύ τους, κυκλικά. Και τέλος, στο σχήμα Γ, βλέπουμε έναν κύβο, όχι πλέγμα, ένα κύβο τριών διαστάσεων, 3D mesh. Το δίκτυο διασύνδεσης σε σχήμα δέντρου, tree network, είναι η αρχιτεκτονική δέντρου, είναι αυτή στην οποία υπάρχει μόνο ένα μονοπάτι μεταξύ οποιοδήποτε ζεύγους κόμβους, υποπερίπτωση είναι τα δίκτυα διαδικού δέντρου. Για να μεταφερθεί ένα μήνυμα από έναν επεξεργαστή, ο κόμβος αποστολή στέλνει το μήνυμα προς τη ρίζα του δέντρου. Δηλαδή, εδώ έχουμε ένα δέντρο, ένα δίκτυο διασύνδεσης, και τα μηνύματα μεταδίδονται από τη ρίζα, προς τη ρίζα του δέντρου και από τη ρίζα προς τους υπόλοιπους κόμβους. Όπως φαίνεται στη διαφάνεια, έχουμε ένα δέντρο όπου κάποιος κόμβος, άμα θέλει να επικοινωνήσει με έναν απομακρυσμένο κόμβο, θα πρέπει να στείλει ένα μήνυμα μέσω των άλλων ενδιάμεσων κόμβων στη ρίζα του κόμβου, όπου θα προωθηθεί στο κατάλληλο κόμβο. Βέβαια, αν θέλει να επικοινωνήσει με τους διπλανούς κόμβους, τότε πολύ εύκολα θα χρησιμοποιήσει τους διπλανούς κόμβους. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι σε αυτά τα δίκτυα θα πρέπει να γίνεται η τοποθέτηση και των δεδομένων και η ανάθεση των εργασιών σε επεξεργαστές με τρόπο ώστε οι επεξεργαστές που επικοινωνούν αρκετά συχνά μεταξύ τους να είναι σε κοντινά τμήματα του δέντρου, ενώ οι επεξεργαστές οι οποίοι δεν επικοινωνούν καθόλου να είναι και απομακρυσμένα. Δηλαδή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο πρόβλημα το allocation του επεξεργαστή. Ένα θέμα που μας απασχολεί ιδιαίτερα σε διάφορα προβλήματα παράλληλης κατανομής επεξεργασίας. Ως προς το δίκτυο δέντρου, παρατηρείται ένα σημείο συμφόρησης. Παρατηρείται ότι η ρίζα προκαλεί συμφόρηση, γιατί όλα τα δεδομένα διέρχονται από εκείνο το τμήμα. Γι' αυτό λοιπόν, προκειμένου να επιληθεί αυτό το πρόβλημα, το πρόβλημα λοιπόν της συμφόρησης
στα υψηλότερα επίπεδα του δέντρου, έχει προταθεί και χρησιμοποιείται ένα άλλο δίκτυο διασύνδεσης που ονομάζεται παχύ δέντρο, FAT3, όπου υπάρχουν περισσότερες γραμμές επικοινωνίας στα υψηλότερα επίπεδα του δέντρου. Βλέπουμε λοιπόν ότι στα υψηλότερα επίπεδα υπάρχουν πολλές περισσότερες συνδέσεις από ότι στα χαμηλότερα επίπεδα. Τα δίκτυα υπερκύβου ονομάζονται έτσι λόγω της χαρακτηριστικής μορφής κύβου που παίρνουν στο χώρο. Στην τοπολογία αυτή ο αριθμός νήτο κόμων είναι πάντα μια δύναμη του 2. Για παράδειγμα, νη ίσον 2 στο νη, που αριθμούνται από 0 μέχρι 2 στο νη πλην 1, το νη ονομάζεται και τάξη του υπερκύβου ή ονομάζεται υπερκύβος τάξης N. Για παράδειγμα, ο υπερκύβος του σχήματος έχει 8 κόμβους, γιατί η τάξη του είναι 8 ίσον 2 εις την τρίτη. Σε κάθε νη κύβο, κάθε επεξεργαστή συνδέεται με νη επεξεργαστές. Κάθε κύβος τάξη νη θεωρείται ότι προκύπτει από τον κύβο τάξης νη πλην 1. Δηλαδή, κάθε κύβος τάξης νη μπορεί να εξαρθεί από τον προηγούμενο κύβο. Βλέπουμε κάποια δίκτυα περιορισμένης διασύνδεσης, πώς όλα ξεκινάνε από τον προηγούμενο κύβο. Για παράδειγμα, βλέπουμε εδώ πέρα το δίκτυο 0 διάστασης, το δίκτυο μίας διάστασης έναντι hypercube, το δίκτυο 2 διαστάσεων hypercube, το δίκτυο 3 διαστάσεων hypercube. Στη συνέχεια βλέπουμε το δίκτυο 5 διαστάσεων hypercube και πώς γίνονται οι συνδέσεις μεταξύ τους. Στα δυναμικά δίκτυα διασύνδεσης, υπενθυμίζω ότι δυναμικά δίκτυα είναι αυτά που μπορούν να μεταβάλουν τις συνδέσεις, δεν είναι στατικές από πριν οι διασυνδέσεις μεταξύ τους και μπορούν να τροποποιούνται. Είναι ο πιο απλός τρόπος για διασύνδεση σε πολυεπεξεργαστικά συστήματα. Στη γενική του μορφή αποτελείται από νη CPU που συνδέονται με ένα και μόνο διάβλο και χρησιμοποιείται κρυφή μνήμη για καλύτερη απόδοση. Τυπικά μεγέθη δύο σημάτων είναι από 2 έως 50 επεξεργαστές. Πλεονεκτήματα βέβαια είναι ότι είναι μια απλή κατασκευή και επεκτείνεται εύκολα, ενώ το μειονέκτημα είναι ότι εμφανίζεται κάποιο bottleneck από τη στιγμή που είναι απλός ο διάβλος και χρησιμοποιούν όλοι οι κόμβοι αυτόν εδώ το διάβλο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι αν έχουμε νη επεξεργαστές, στον κοινό διάβλο δημιουργείται σημείο συμφόρησης, κάτι που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Κάποια εμπορικά δίκτυα διασύνδεσης, για παράδειγμα, σε υπολογιστές PA-RISC της εταιρείας HP, χρησιμοποιούσαν διάβλους με 960 MB/s, IBM servers, 8 servers με bandwidth 1800 MB/s, ενώ Sun Enterprise Ultra SPAC μηχανήματα χρησιμοποιούσαν bandwidth 2600 MB/s. Στα δυναμικά δίκτυα διασύνδεσης μπορούμε να έχουμε και πολλαπλού διάβλου, όπου είναι μια επέκταση του διάβλου, απλώς έχουμε πολλά στάδια, πολλά αρθρώματα μνήμης. Υπάρχουν βέβαια 4 υποκατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο διασύνδεσης της μνήμης. Το κοινό χαρακτηριστικό σε όλα είναι ότι όλοι οι επεξεργαστές PI συνδέονται με όλους τους διάβλους. Μειονέκτημα είναι ότι αυξανόμενο του αριθμού των αρθρωμάτων μνήμης και επεξεργαστών αυξάνει ο ανταγωνισμός και άρα το bottleneck. Οι 4 υποκατηγορίες είναι full bus, multiple bus, full bus, multiple bus, full bus memory connection, multiple bus, single bus, multiple bus, single bus memory connection, multiple bus, partial bus, multiple bus, partial bus και multiple bus, class-based memory connection. Ας δούμε λοιπόν αυτές τις 4 κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι το multiple bus, δηλαδή πολλαπλός διάβλος, με full bus memory connection. Δηλαδή, εδώ σημαίνει ότι όλα τα αρθρώματα μνήμης συνδέονται με όλους τους διάβλους. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο επεξεργαστής PC συνδέεται με όλα τα κανάλια διασύνδεσης, όπως και το άρθρωμα μνήμης με όλα τα κανάλια διασύνδεσης.
ο P2 με όλα τα κανάλια διασύνδεσης, ο ME2 με όλα τα κανάλια διασύνδεσης και ούτω καθεξής. Όλα τα αυτόματα μνήμης συνδέονται με όλους τους διάβλους. Στο multiple bus με single bus σημαίνει ότι όλοι οι επεξεργαστές συνδέονται με όλες τις γραμμές διασύνδεσης, αλλά οι μνήμες κάθε φορά συνδέονται με μία μόνο γραμμή διασύνδεσης, που σημαίνει ότι αν κάποιος επεξεργαστής θέλει να χρησιμοποιήσει ένα συγκεκριμένο άθροισμα μνήμης, θα πρέπει να βρει σε ποια γραμμή έχει τοποθετηθεί και να ζητήσει από τη διαιτησία τον έλεγχο του συγκεκριμένου διάβλου για να στείλει στη μνήμη δεδομένα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι αν οι μνήμες δεν χρησιμοποιούνται ομοιόμορφα, αλλά πολλά στοιχεία αποθηκεύονται για παράδειγμα στην πρώτη μνήμη, τότε θα δημιουργηθεί ένα σημείο συμφόρησης σε αυτή τη μνήμη. Ξανά, η έννοια της τοποθέτησης των δεδομένων στη μνήμη είναι πολύ σημαντική και θα βοηθήσει στην επίτευξη καλύτερων επιδόσεων σε ένα παράλληλο σύστημα. Επίσης, multiple bus με partial bus σημαίνει ότι πάλι όλοι οι επεξεργαστές συνδέονται σε όλα τα αρθρώματα μνήμης. Όχι, όλοι οι επεξεργαστές συνδέονται σε όλες τις γραμμές επικοινωνίας, ενώ τα αρθρώματα μνήμης συνδέονται μόνο partial, μερικώς, σε κάποιες γραμμές διαχείρισης. Για παράδειγμα, το ME1 συνδέεται στην 1 και στην 2, το ME2 στην 1 και στην 4. Αυτό έγινε για να λυθεί το πρόβλημα που ανέφερα προηγουμένως, όπου δημιουργούνταν bottleneck στις γραμμές που συνδέονταν οι μνήμες. Ενώ τώρα με το να επιτρέψουμε κάθε μνήμη να συνδέεται σε 2 γραμμές, έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε η μία διαπαφή είτε η άλλη και ταυτόχρονα και οι δύο. Βέβαια, όσες περισσότερες γραμμές επικοινωνίας τοποθετούμε, τόσο πολύ περισσότερο αυξάνει το κόστος υλοποίησης του συστήματος. Μία άλλη υλοποίηση είναι multiple bus με class-based memory connection, όπου τα αυθρώματα μνήμης ομαδοποιούνται, όπως βλέπουμε, και κάθε ομάδα συνδέεται με ένα συγκεκριμένο υποσύνολο διάβλου. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια κλάση, ME1 και ME2, που συνδέονται στις γραμμές 1 και 2, μια άλλη ME3 και ME4 που συνδέονται στις γραμμές 1, 2, 3, 4 και ούτω καθεξής. Άρα, αναλόγως την επικοινωνία που θέλει να επιτελέσει ένας κόμμας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τις γραμμές της κλάσης για να μιλήσει σε αυτές εδώ τις μνήμες. Στα δυναμικά δίκτυα διασύνδεσης βρίσκουμε επίσης και την κατηγορία αυτών που συνδέονται με switch, με διακόπτη, και συγκεκριμένα με μεταγωγεία διασταύρωση. Αποτελεί το άλλο άκρο σε σχέση με το περιορισμένο δίκτυο διασύνδεσης, γιατί παρέχει ταυτόχρονες συνδέσεις μεταξύ όλων των εισόδων και όλων των εξόδων. Χαρακτηριστικά είναι ότι περιέχει ένα στοιχείο διακόπτη, switching element, στη διασταύρωση μεταξύ δύο οποιοδήποτε οριζοντίων και κάθετων γραμμών και μπορεί να έχει δύο πιθανές ρυθμίσεις, ευθεία ή διαγώνια. Και ονομάζεται cross point, έτσι λοιπόν ο διακόπτης μπορεί εδώ πέρα να συνδέει ευθεία ή διαγώνια. Παράδειγμα είναι 8x8 crossbus network, υπάρχουν συνολικά 64 σημεία διασταύρωσης. Και βλέπουμε, ας πούμε, το πεδίο, αναλόγως ποιος διακόπτης έχει ενεργοποιηθεί, για παράδειγμα τώρα ενεργοποιήθηκε ο ME7, οπότε μπορεί και συνδέεται με το ME7. Ή το P3 βλέπουμε ότι συνδέεται με το ME6. Οπότε γίνονται οι διασυνδέσεις, επιτρέπει τη διασύνδεση όλων των επεξεργαστών με όλα τα στοιχεία μνήμης. Γενικά, σε ένα crossbar network νη επί νη, η πολυπλοκότητα του δικτύου αυξάνεται με την αύξηση του νη, όπως το αναμένουμε, όμως αναπληρώνεται από τους γρήγορους χρόνους επικοινωνίας. Για μεγάλα νη, το κόστος και η πολυπλοκότητα κατασκευής το καθιστούν απαγορευτικό. Άρα, στα δυναμικά δίκτυα διασύνδεσης, βλέπουμε τις πιθανές διασυνδέσεις, straight, όπου οι δύο διασυνδέσεις χωρίς καμία αλλαγή συνεχίζουν στην έξοδο, exchange, όπου έχουμε αλλαγή, οι δύο διασυνδέσεις τροποποιούνται και έχουμε δύο άλλες διασυνδέσεις, upper broadcast, όπου η μία διασύνδεση οδηγείται και στις δύο άλλες εξόδους,
lower broadcast, όπου η μία διασύνδεση οδηγείται σε άλλες δύο, απλώς είναι η κάτω διασύνδεση. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε τα δίκτυα plus αδίου σε straight, exchange, upper broadcast, lower broadcast και το μειονέκτημα είναι ότι δεν συνδέει όλους κόμπους άμεσα, αλλά θα πρέπει να περάσει μέσα από κάποια στάδια. Στο single stage network οι επεξεργασίες είναι άμεσα συνδεμένοι με τους μεταγωγείς δικτύου και συνεπώς κάθε κόμπος του γράφου αντιστοιχεί στο συνδυασμό ενός επεξεργαστή και ενός μεταγωγέα. Κάθε μήνυμα κατευθύνεται από ένα κόμπο επεξεργαστή μεταγωγή σε άλλο κόμπο επεξεργαστή μέσω ενός μοναδικού σταδίου. Βλέπουμε λοιπόν από τη μία μεριά εδώ έχουμε τους επεξεργαστές, από την άλλη τις μνήμες. Άρα, για παράδειγμα, ο 0 μπορεί να συνδεθεί είτε στο άθμο 0 είτε στο 1, ο 1 είτε στο 2 είτε στο 3 κ.ο.κ. Αυτό είναι απλού σταδίου, γιατί υπάρχει ένα μόνο στάδιο. Ένα μόνο στάδιο με switches. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι μπορούμε να προσθέσουμε και άλλα τέτοια στάδια και να έχουμε multiple stage network, δίκτυα πολλαπλού σταδίου. Για παράδειγμα το Omega Network ονομάζεται έτσι επειδή περιλαμβάνει περισσότερα από ένα ενδιάμεσα στάδια από διακόπτες και όλοι οι επεξεργαστές επικοινωνούν σε μικρότερο χρόνο με ένα ανεκτό κόστος κατασκευής. Κάθε μήνυμα κατευθύνεται από ένα ακόμα επεξεργαστή μέσω περισσότερων του ενός σταδίου. Συνήθως χρησιμοποιούνται log 2 νη στάδια. Το μειονέκτημα είναι ότι δεν υπάρχει εναλλακτική οδός επικοινωνίας εάν κάποιος διακόπτης υπολειτουργεί. Περιορισμένη ανοχή σε σφάλματα υλικού. Δεν έχει καλό fault tolerance δηλαδή το σύστημα αυτό και άμα τεθεί offline, δυσλειτουργήσει ένας διακόπτης, τότε το δίκτυο θα έχει πρόβλημα όταν θέλει να επικοινωνήσει με συγκεκριμένες μνήμες. Βέβαια, μπορεί να λυθεί με την προσθήκη επιπλέον σταδίων. Όσο περισσότερα στάδια τοποθετούνται σε ένα τέτοιο δίκτυο, τόσο περισσότερο αυξάνονται οι εναλλακτικοί οδοί επικοινωνίας. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ένα δυναμικό δίκτυο διασύνδεσης, ένα παράδειγμα που έχουμε τρία στάδια, γιατί υπάρχουν τρία επίπεδα από διακόπτες και υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές για κάποιες μνήμες. Έτσι λοιπόν, για παράδειγμα, θέλει να συνδεθεί ένας επεξεργαστής από τη μία πλευρά, από την αριστερή πλευρά, με ένα δίκτυο μνήμης, με μία μνήμη από την δεξιά πλευρά, μπορεί να ακολουθήσει τις διάφορες εναλλακτικές πορείες και να συνδεθεί με όποια μνήμη θέλει. Του δίνεται η δυνατότητα λοιπόν να συνδεθεί με όποια μνήμη θέλει, όπως βλέπουμε, δηλαδή ο επεξεργαστής 1, με όλους αυτούς τους τρόπους που βλέπουμε στη διαφάνεια, μπορεί να συνδεθεί και με το 0 και με το 1 και με το 2 και με το 3 άρθρωμα μνήμης. Κάποια επιπλέον μειονεκτήματα είναι ότι υπάρχει περίπτωση να μπλοκαριστεί μια επικοινωνία, ένας επεξεργαστής να μην μπορεί να επικοινωνήσει με ένα συγκεκριμένο άρθρωμα μνήμης, γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική διαδρομή. Έτσι λοιπόν δημιουργείται αυτό που ονομάζεται blocking network. Υπάρχουν λοιπόν δίκτυα που δεν παρέχουν εναλλακτικές διαδρομές και λέγονται blocking και δίκτυα που παρέχουν εναλλακτικές διαδρομές που είναι non-block. Μία λύση δηλαδή σε ένα blocking δίκτυο είναι η κατασκευή δικτύων αναδιευθέτησης όπως το δίκτυο Bennis και έχουν την ιδιότητα να αναδιευθέτουν μια διασύνδεση ώστε να αφήνουν διαθέσιμα μονοπάτια για άλλες επικοινωνίες. Στα μη παρεμποδιστικά δίκτυα έχουμε την δυνατότητα πάντα να επιτρέπεται η επικοινωνία από οποιοδήποτε επεξεργαστή σε οποιοδήποτε άρθρωμα μνήμης χωρίς να μπλοκάρεται. Ένα παράδειγμα θα δούμε σε ένα δίκτυο διασύνδεσης που ονομάζεται Omega, που είναι ένα δίκτυο πολλαπλών σταδίων με συγκεκριμένα εδώ τώρα στο παράδειγμα μας είναι τριών σταδίων. Έστω ο επεξεργαστής 1 θέλει να στείλει ένα μήνυμα στη μνήμη 4 και ο επεξεργαστής 3 θέλει να στείλει ένα μήνυμα στη μνήμη 5. Στο πρώτο βήμα μεταφέρονται αυτά τα μηνύματα στο πρώτο στάδιο, όπου στο πρώτο στάδιο από το 4 μεταβαίνει στο κάτω μέρος διασύνδεσης του 4, όπως βλέπουμε.
ενώ το 5 ομοίως και αυτός το κάτω μέρος της σύνδεσης του 5. Βλέπουμε ότι και το 4 και το 5 ανήκουν σε τμήμα παρόμοιου switch, όπως βλέπουμε. Οπότε, καθώς προχωράνε, βλέπουμε ότι έχει φτάσει στο δεύτερο επίπεδο διασύνδεσης, όπου και τα δύο έρχονται στις δύο εισόδους, αλλά από εκεί πέρα μόνο μία είσοδος θα προχωρήσει, μία επικοινωνία θα επιτρεπτεί, ένα μήνυμα μόνο θα περάσει στο 5 και θα πάει στο 5. Άρα λοιπόν θα έχει χαθεί, δεν θα έχει επιτευχθεί η επικοινωνία του επεξεργαστή 1 με τη μνήμη και θα πρέπει να κάνει retransmit. Γι' αυτό λοιπόν τοποθετούνται έξτρα στάδια διασύνδεσης όπως το δίκτυο Μπένις, όπου δίνεται η δυνατότητα να υπάρχουν πάντα τουλάχιστον μία εναλλακτική διαδρομή ώστε να μην παρουσιάζεται αυτό το blocking. Ενώ και η Cisco χρησιμοποιεί πάρα πολλά ενδιάμεσα επίπεδα δίκτυα διασύνδεσης, πάρα πολλά στάδια και ομοίως είναι ένα μη παρεμποδιστικό δίκτυο. Στο παράδειγμά μας εδώ πέρα βλέπουμε ένα δίκτυο γλώσσου. Ως προς την αξιολόγηση των δικτύων διασύνδεσης, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία από δίκτυα διασύνδεσης και θα πρέπει να τα αξιολογήσουμε. Πώς όμως αξιολογούμε το κατάλληλο δίκτυο διασύνδεσης για ένα παράλληλο υπολογιστικό σύστημα? Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ποια είναι τα βασικά κριτήρια. Όπως είπα και στην αρχή, το κόστος υλοποίησης είναι πολύ σημαντικό. Ένα άλλο στοιχείο είναι η διάμετρος του δικτύου, δηλαδή το μήκος της μέγιστης διαδρομής για να επικοινωνήσουν δύο οποιοδήποτε κόμποι μεταξύ τους. Η δυνατότητα διαμέρισης σε ανεξάρτητα υποδίκτυα, η μέση απόσταση μεταξύ των κόμβων, ο αριθμός ακμών που πρόσθεται σε κάθε κόμβο του δικτύου, ευκολία χρήσης και αποδοτικότητα. Επίσης, ευκολία υλοποίησης αλγορίθμων δρομολόγησης, εύρος ζώνης διχοτόμησης, δηλαδή διαιρούμε τους κόμβους σε δύο ομάδες και μετρούμε το εύρος ζώνης των γραμμών που συνδέουν τις ομάδες και παίρνουμε το μικρότερο εύρος ζώνης για κάθε πιθανή διαίρεση, το πλήθος των γραμμών, ο χρόνος μετάδοσης μηνύματος από όλους προς όλους και ο χρόνος μετάδοσης μηνύματος στους τέσσερις γείτονες. Ας δούμε μερικά παραδείγματα. Για παράδειγμα, για τη διχοτόμηση. Στο α, η διακεκομμένη γραμμή χωρίζει το δίκτυο διασύνδεσης σε δύο ξεχωριστά υποδίκτυα. Και βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μόνο ένας κόμβος επικοινωνίας, άρα το εύρος ζώνης διχοτόμησης είναι 1. Στο δεύτερο παράδειγμα, χωρίζουμε λοιπόν το δίκτυο και βλέπουμε ότι δύο ακμές υπάρχουν, άρα το εύρος ζώνης διχοτόμησης είναι 2. Παραδείγματα διαμέτρου, βλέπουμε λοιπόν ότι στο α παράδειγμα η διάμετρος είναι 3, γιατί κάποιος που θέλει να μιλήσει, ας πούμε ο α, άμα θέλει να μιλήσει με το δέλτα, 1, 2, 3, θα θελήσει λοιπόν να περάσει μέσα από 3 κόμβους. Γι' αυτό λοιπόν η διάμετρος είναι 3. Και είναι η μέγιστη διάμετρος, κάθε φορά κοιτάμε τη μέγιστη διάμετρο. Ενώ στο β σχήμα η μεγαλύτερη διαδρομή είναι α, ε, ι, κ, λ, μ και η διάμετρος είναι 5. Κάθε φορά υπενθυμίζω ότι πρέπει στη διάμετρο να χρησιμοποιούμε την μεγαλύτερη διαδρομή. Ποια είναι όμως τα πιο σημαντικά κριτήρια? Για παράδειγμα, σε ένα δίκτυο του EC Cube η διάμετρος είναι ίση με το μισό της διαμέτρου του υπερκύβου. Όμως ο υπερκύβος έχει μικρότερη καθυστέρηση. Άρα μας ενδιαφέρει διάμετρος ή καθυστέρηση ή ποιο άλλο. Αν έχουμε καθορίσει μετά τα κριτήρια αξιολόγησης, τι δεδομένα θα επιλέξουμε για να συγκρίνουμε τις μετρήσεις, ποια μετρικά προγράμματα? Όμως μπορεί να μην είναι αντιπροσωπευτικά τα μετρικά προγράμματα, γιατί μπορεί να υπάρχει overhead στον χρόνο λόγω εκτέλεσης. Θα πρέπει να τροποποιούμε παραμέτρους στα δίκτυα διασύνδεση για να υπολογίσουμε τις επιδόσεις που έχει το κάθε δίκτυο διασύνδεσης, ώστε να έχουμε μια αναφορά. Άρα λοιπόν, πώς επιλέγουμε τους παράμετρους που θα χρησιμοποιήσουμε, τις σταθερές τιμές, τι είδους μετρήσεις παίρνουμε, πώς ερμηνεύουμε και αξιολογούμε τις μετρήσεις,
Γενικά υπάρχει ένα έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον. Κάποια εμπορικά παραδείγματα δικτύων, ας πούμε το Paragon 2D Mesh, το Blue Gene, χρησιμοποιεί 3D τόρους συνδέτρο, όπως και οι άλλες εκδόσεις. Ο προσωμιωτής Earth Simulator χρησιμοποιεί Crossbar, ενώ ο υπερυπολογιστής NI YU χρησιμοποιεί ένα Omega δίκτυο 4096 επεξεργαστών επί 4096 αρθρωμάτων μνήμης. Το Paragon, ο υπερυπολογιστής Paragon χρησιμοποιούσε ένα 2D Mesh. Ήταν ένας υπολογιστής που αποτελούνταν από Intel 32-bit 8086 RISC επεξεργαστές, 60 MFLOPS, από τους πρώτους υπερυπολογιστές, εκτελούσε OSF1 SANMOS και χρησιμοποιούσε ένα 2D Torus, ενώ Fortran και ADA ήταν οι γλώσσες προγραμματισμού του συγκεκριμένου συστήματος. Και βλέπουμε λοιπόν ότι είχε bandwidth 200 MB ανά σεκόν, bandwidth επικοινωνίας, υποστήριζε 64 με 4.000 επεξεργαστές, ενώ μία άλλη έκδοση υποστήριζε 4 με 32 επεξεργαστές και είχε όμως πολύ λιγότερη μνήμη, ήταν το μικρό μοντέλο, το Lite. Ο Earth Simulator, ένας υπερυπολογιστής που χρησιμοποιείται στην Ιαπωνία για την πρόγνωση των σεισμών και τη δημιουργία μοντέλων για τις πλάκες της γης και τις μετακινήσεις, χρησιμοποιεί ένα δίκτυο διασύνδεσης Crossbar 640 διακοπτών, όπου υπάρχουν όλοι οι υπολογιστές, κάθε υπολογιστής που έχει 16 GB μνήμης και έχει μια σειρά από επεξεργαστές και συνδέονται όλοι αυτοί μεταξύ τους. Υπάρχει ένας κοινός χώρος αποθήκευσης και όλοι οι υπολογιστές χρησιμοποιούν το δίκτυο διασύνδεσης για να επικοινωνούν μεταξύ τους, ενώ έχουν οπτικές επαφές για να μιλάνε με τον αποθηκευτικό χώρο. Σε συστήματα διαμοιραζόμενης μνήμης χρειάζεται και η επικοινωνία, αλλά εκεί πέρα είναι πολύ πιο εύκολη, γιατί εκεί υπάρχει κοινή μνήμη, οπότε η επικοινωνία και ο συγχρονισμός γίνεται διαμέσου της κοινής μνήμης. Η επικοινωνία μεταξύ των εργασιών γίνεται μέσω εγγραφής και ανάγνωσης στην κοινόχρηστη μνήμη και οι επεξεργαστές δεν επικοινωνούν μεταξύ τους άμεσα, αλλά ο ένας επεξεργαστής ζητάει να διαβάσει ή να γράψει κάποια δεδομένα από έναν άλλον επεξεργαστή και ο επεξεργαστής φροντίζει να διεκπαιρώσει το θέλημά του. Ένας τέτοιος υπολογιστής αποτελείται από ένα σύνολο ανεξάρτητων επεξεργαστών, ένα σύνολο από αρθρώματα μνήμης και το δίκτυο της ενδοεπικοινωνίας. Επειδή έχουμε ένα shared memory system, έχουμε το ίδιο motherboard που βρίσκονται διάφορα sockets πάνω σε αυτό το motherboard και διάφορες περιοχές μνήμης που συνδέονται με αυτά τα sockets. Το δίκτυο αυτό μπορεί να είναι τόσο απλό όσο ένας διάβλος μέχρι πιο πολύπλοκες δομές, όπως δίκτυα πολλαπλών επιπέδων, όπου η διαδρομή από έναν επεξεργαστή προς μία μνήμη περνά από αρκετά επίπεδα διακοπτών. Σε συστήματα λοιπόν διαμοιραζόμενης μνήμης έχουμε τα αρθρώματα μνήμης και τους επεξεργαστές και χρησιμοποιούν αυτό το δίκτυο διασύνδεσης για να επικοινωνούν μεταξύ τους και είχαμε δει το δίκτυο του διάβλου, το crossbar, όπου έχουμε switches και επιτρέπονται οποιαδήποτε επικοινωνία επεξεργαστή με μνήμη, τα πολλαπλά επίπεδα, όπου η επικοινωνία γίνεται μεταξύ κάποιων switches μέχρι να επιτευχθεί αυτό που θέλουμε. Είχαμε μιλήσει για πολλαπλές διαδρομές, δηλαδή να υπάρχει και εναλλακτική κοινή διαβλή, ώστε όταν υπάρχει κορεσμός σε έναν διάβλο να χρησιμοποιείται κάποιος άλλος, και πολλές άλλες τοπολογίες. Όλοι οι επεξεργαστές λοιπόν βλέπουν την ίδια μνήμη με τον ίδιο τρόπο. Η επικοινωνία μεταξύ των επεξεργαστών γίνεται μέσω τροποποίησης κοινών μεταβλητών στα δίκτυα κοινόχρησης μνήμης. Βέβαια, επειδή υπάρχουν κοινόχρησες περιοχές, θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα race conditions, δηλαδή οι κρίσιμες περιοχές πρέπει να προστατεύονται με αμοιβαίο αποκλεισμό. Το δίκτυο διασύνδεσης είναι συμβασμός μεταξύ ταχύτητας και κόστους και δημιουργούνται κάποιοι συνωστισμοί στον κοινό διάβλο. Βλέπουμε εδώ πέρα επεξεργαστές και κρυφές μνήμες, όπου υπάρχει διασύνδεση και τέλος υπάρχουν οι κοινές μνήμες. Βέβαια, αν χρησιμοποιηθεί κρυφή μνήμη, τότε δημιουργείται το πρόβλημα
συνέπειας της κρυφής μνήμης, ένα πρόβλημα που το έχουμε δει σε προηγούμενη διάλεξη και γι' αυτό είχαν προταθεί κάποια πρωτόκολλα όπως το MESI για να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή, η εικόνα που έχουν κάποιοι επεξεργαστές για την ίδια διεύθυνση μνήμης RAM μπορεί να είναι διαφορετική. Αν όμως χρησιμοποιηθεί πρωτόκολλο συνέπειας, τότε δεν θα είναι διαφορετική και θα είναι ακριβώς η ίδια. Τα Multiple Instruction Multiple Data συστήματα λοιπόν διαιρούνται σε δύο ομάδες. Είτε Shared Memory συστήματα, όπου όλοι οι επεξεργαστές έχουν πρόσβαση σε μια συνολική κοινόρθωση μνήμη, ή Distributed Memory, όπου κάθε επεξεργαστής έχει πρόσβαση στη δικιά του τοπική μνήμη. Τα συστήματα μοιραζόμενης μνήμης μπορούν να έχουν ένα διάβλο. Όλοι οι επεξεργαστές μοιράζονται το bandwidth του διάβλου, κοινός διάβλος, άρα σημαίνει και σημείο συμφόρησης, φαινόμενο του ανταγωνισμού της μνήμης, και αντιμετωπίζεται με κρυφή μνήμη, το οποίο όμως μπορεί να έχει κάποιο θεματάκι σε πρόβλημα συνάθειας. Ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και συστήματα μοιραζόμενης μνήμης με μεταγωγία διασταύρωσης crossbar, απευθεία σύνδεση κάθε επεξεργαστή με κάθε διαθέσιμο άρθρωμα μνήμης. Όσο αυξάνεται βέβαια το πλήθος των επεξεργαστών για τη RAM, τότε αυξάνει η πολυπλοκότητα, αυξάνει το κόστος, οπότε δεν μπορεί να κλιμακωθεί σε πολύ μεγάλα νούμερα. Επίσης χρησιμοποιούνται και τα δίκτυα Omega, που ομοίως έχει ένα μεγάλο κόστος, αλλά βέβαια το δίκτυο Omega έχει μικρότερο κόστος από ότι το Crossbar Switch, αλλά έχει μεγαλύτερη καθυστέρηση. Άρα λοιπόν όσο μεγαλύτερο κόστος έχουμε, όπως το αναμέναμε, τόσο μικρότερη είναι η καθυστέρηση. Η μειωμένη λοιπόν αύξηση της απόδοσης που προκαλείται με την αύξηση του αριθμού των επεξεργαστών οφείλεται στο πρόβλημα του συναγωνισμού. Και άρα λοιπόν δύο προβλήματα είναι το πρόβλημα του συναγωνισμού και το πρόβλημα των κρυφών μνημών. Τις συνέπειες των κρυφών μνημών. Υπάρχουν αυτά τα δύο προβλήματα στα συστήματα μεριζόμενης μνήμης. Είπαμε όμως ότι το πρόβλημα του συνοστισμού μπορεί να λυθεί με το να υπάρχουν είτε εναλλακτικές διαδρομές είτε πιο ακριβά δίκτυα όπως Crossbar ή Omega δίκτυο, ενώ το πρόβλημα συνοχής των δεδομένων μπορεί να γίνει με τη χρήση των κατάλληλων πρωτοκόλλων συνάφειας κοινόχρησης μνήμης. Για όλα λοιπόν υπάρχουν αυτά εδώ λύσεις, αλλά έχουν κάποιο κόστος υλοποίησης. Η κατηγοριοποίηση των συστημάτων μοιραζόμενης μνήμης είναι Uniform Memory Access, UMA, Non-Uniform Memory Access, μη ομοιόμορφη προσπέραση μνήμης ή Cache Only Memory Architecture. Αυτά εδώ θα τα αναλύσουμε σε επόμενη ενότητα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η συγκεκριμένη ενότητα.